Χωρίσουμε στον αγαπημένο μας Χάρη Λεπιδάκη, ο οποίος είναι διακαναλικός. αυτό έχω να πω για το Χάρη, είναι διακαναλικός. Και μας μιλάει για τηλεοπτικές μεταγραφές, για εκπλήξεις. Στη Σοφία Ραυτοπούλου. Το ενδιαφέρον με το Χάρη είναι ότι έχει την άμεση πρόσβαση Αφροδίτη σε όλους τους παρουσιαστές. Δηλαδή θα πάρει, θα ρωτήσει, ξέρει δηλαδή, πηγαίνει στα πλατό. Δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στα πλατό, βλέπει, μυρίζεται, είναι εκεί σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εκπομπές. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Να τον ακούσουμε. Να πάμε στα τηλεοπτικά και να ξεκινήσουμε με την Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία, από αυτά που έχω ακούσει με τις λίγες συνεντεύξεις που έχει δώσει και αυτά που μας έχει πει, είναι ότι θέλει να συνεχίσει με την ομάδα της. Mm-hmm. Του χρόνου εσύ θα βρίσκεσαι στην παρέα της Ναταλίας. Δεν το γνωρίζω ακόμη, γιατί εγώ εκεί είμαι σε εισαγωγικά ως φιλοξενούμενος, με έχει παραχωρήσει η εταιρεία του Νίκου του Κοκλώνη στην εκπομπή της Ναταλίας, γιατί ήθελα να δουλέψω δεύτερη χρονιά με την Ναταλία, γιατί είχα ξανασυνεργαστεί πριν από 2 χρόνια. Θα σου πω ότι η διάθεση είναι θετική. Η Ναταλία τη νέα σεζόν θα πάει με ακόμα ένα project, μίλησέ μας γι' αυτό. Είναι ένα project το οποίο θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες τα γυρίσματα, το Secret Song. 8 επεισόδια νομίζω που θα δημιουργήσουν αίσθηση στον τηλεθεατή. Θα βγει και η Καγιά. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι υπήρχε ένα βελούδινο διαζύγιο, μια έκφραση που εγώ προσωπικά τη συχαίνομαι, αλλά επειδή ξέρω πώς λειτουργεί το Star και επειδή ξέρω ότι ποτέ, ειδικά από το Star, δεν θα βγουν να τροφοδοτήσουν ένα σενάριο αρνητικό. Πάντα οι χωρισμοί στο Star είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, φεύγω κύριος από εκεί. Εγώ νομίζω ότι το Star είχε ένα λόγο στο να μην συνεχίσει τη συνεργασία με τα θέλω της Βίκης. Πολλά έχουν γραφτεί και για την Ελεονόρα Μελέτη. Η ζώνη αυτή του Μέγκα, όπως έχει χτιστεί, θα υπάρχει και του χρόνου. Και η Ελεονόρα θα ανανεώσει τη συνεργασία της, γιατί έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το κανάλι και νομίζω ότι αυτό που καλείται να κάνει φέτος το κάνει με αξιοπρέπεια και με την αλλαγή ώρας. Δεν ξέρω όμως αν η Ελεονόρα συνεχίσει, αν θα έχει όλα τα άτομα αυτά δίπλα της. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Νομίζω ότι η Ιωάννα θα επιστρέψει του χρόνου, το θέλει η ίδια. Εγώ νομίζω ότι θα τη στέργεζε της Ιωάννας ακόμη και αν ο Αντένα θελήσει να ενεργοποιήσει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Έχει γίνει πολλή συζήτηση και για την παρουσιάστρια του Fame Story. Το αν θα είναι παρουσιάστρια ή παρουσιαστής δεν το ξέρουμε ακόμη. Είναι σε συζητήσεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πράγματι είναι κοντά το Fame Story στο να το δούμε του χρόνου από το Star. Δηλαδή, απομένουν οι ανακοινώσεις. Έχουν αρχίσει από τώρα οι προετοιμασίες του συγκεκριμένου project που επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι ο μόνος σίγουρος για το συγκεκριμένο project είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που θα τον δούμε στην Μουσική Ακαδημία μέσα. Ξεκινάει η εκπομπή της Σοφίας Αλιμπέρτη. Πώς βλέπεις την επιστροφή της? Είναι ένα project το οποίο πίστηκε να κάνει, της άρεσε πάρα πολύ. Τα πρώτα γυρίσματα, επειδή βρέθηκα και εγώ εκεί, βγήκανε πάρα πολύ καλά. Για όλα είπε. Ναι, για όλα. Με τι να ξεκινήσουμε. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε για τη Βίκη Καγιά και το Star. Εντάξει, ότι ήταν το διαζύγιο βελούδινο, είναι κάτι που το είπε και η Βίκη χτες, το ακούσαμε εδώ στην εκπομπή. Αλλά αυτή η φράση ότι το Star δεν ήθελε να συνεχίσει τη συνεργασία με τα θέλω της Βίκης, εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση, έτσι, δεν ξέρω σε εσάς, γιατί δείχνει ότι δεν προσπάθησε ουσιαστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χάρη, έτσι, και το Star, να κρατήσει πολύ τη Βίκη Καγιά, και αυτό έρχεται λίγο σε αντίθεση με όσα είχαμε ακούσει μέχρι σήμερα. Μα είναι δεδομένο ότι όταν ένα κανάλι δεν κάνει μια πρόταση σοβαρή ή σωστή σε έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλά χρόνια, σημαίνει ότι θέλει διαζύγιο. Είναι δεδομένο δεν δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Μπορεί να μην μπορεί να δώσει κάτι για μένα, αν και η Αφροδίτη στο ρεπορτάζ της πρώτη είχε πει και νομίζω ότι κάπως πέφτουν αυτά τα δύο. Δηλαδή αυτό που έχει πει η Αφροδίτη μέχρι στιγμής με αυτό που ακούσαμε ότι, για τα θέλω της Βίκης από την πλευρά του καναλιού σχετικά με την εταιρεία παραγωγής. Είναι ένα κομμάτι. Για μένα έχει να κάνει με το δεύτερο, τι πιστεύω εγώ, αυτό που το οικονομικό είναι. Με το δεύτερο project που θα παρουσίαζε και πόσο αυτό συνάδει με κάποια χρήματα που παίρνεις. Δεν ξέρω τι είναι από τα δύο ή αν είναι και τα δύο πάντως μαζί. Πάντως υπάρχει ένα follow-up σε όλο αυτό, από χθες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο σταθμό. Διότι έχουμε μια παρουσιάστρια η οποία για δικούς της λόγους, σεβαστή, λύνει τη συνεργασία της με ένα σταθμό, έχει 2 φορές τοποθετηθεί στην κάμερα και έχει μιλήσει για αυτό το γεγονός πολύ το αναλυτικά. Πάντα μιλάει. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως. Αυτή τη στιγμή ο σταθμός, όπως βλέπετε, ούτε βγαίνει επίσημα να πει κάτι, ούτε κάνει διαρροές στον τύπο.
Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνονται όλα αυτά. Δεν μιλήσω όμως άσχημα για το Στάρι Βίκη. Δεν είπα εγώ ότι. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω άσχημα. Γιατί να του στεναχωρήσει. Από την άλλη όμως. Ίσα ίσα χθες ανέρεσε και τον εαυτό της για τα λεγόμενα που είχε πει πριν τη συνάντηση. Όταν, δηλαδή ήταν σχεδόν σίγουρη ότι θα παραμείνει. Εσύ θεωρείς, Φέη μου, ότι την ώρα που το έλεγε η Βίκη το πίστευε. Ότι θα παραμείνει. Ναι, ναι πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι πίστευε ότι θα βρεθεί μια λύση. Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε κανείς 100%. Ρωτάω, δεν κάνει στο μυαλό της την επειδή η Φέη είναι έμπειρη παρουσιάστρια και επειδή η παρουσιάστρια μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον να διαπραγματευτεί από εμάς. Ναι, άρα ξέρει κάτι παραπάνω. Για όταν θέλεις να μείνεις κάπου, θέλεις να μείνεις κάπου. Αν δεις ότι δεν υπάρχει. Και όταν θέλουν να σε κρατήσουν κάπου, σε κρατάνε. Ούτε αυτό. Αν δεν μπορούν. Τι θα πει δεν μπορούν. Η συνθήκη ήταν να μείνει όμως. Γιατί δύο μέρες πριν αυτό έλεγε στην κάμερα η Βίκη. Εγώ δεν το λέω ούτε περίεργα, ούτε καλά, ναι, ούτε και άσχημα. Ακούσαμε. Γιατί περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Αλλά η αλήθεια μπορεί είναι ότι μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί να σου κάνει να είναι το maximum που μπορεί να κάνει. Π.χ. μπορεί κάποιος να σου προτείνει να πληρώνεσαι και να κάθεσαι. Mm-hmm. Και είναι το maximum που μπορεί να κάνει ένα κανάλι. Και το έχω ακούσει. Ωραία. Εσένα όμως να μην σου κάνει αυτό, να το θεωρείς υποτιμητικό. Να κάτσεις ένα για την χρόνο καριέρα και να πληρώνεσαι. Όχι οτιδήποτε. Από την άλλη πλευρά όμως, να είναι το μάξιμο που μπορεί να κάνει κάποιος να σου πει να πληρώνεσαι εγώ και να κάθεσαι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το Star που έχει τη Βίκη Καγιά τόσα χρόνια και έχει ένα shopping star με σημεριανή ζώνη που πάει τόσο καλά ότι της είπανε Βίκη μου, θα πληρώνουμε για να κάθεσαι. Λέω, μία πρόταση ναι, μπορεί να είναι και εγώ σου λέω τι πιστεύω. Από τα λίγα που ξέρω, στα δύο χρόνια που ήμουν εκεί, ξέρω και πολύ καλά πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και πώς έχουν σεβαστεί τη Βίκη και πώς την έχουν ακούσει τη Βίκη. Άρα το και το λέω για καλό αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Ο σταθμός επιθυμεί να πέσουν λίγο οι τόνοι και να σταματήσουν να γίνουν τόσο συχνά δηλώσεις και αναλύσεις. Όπως επίσης το αν το Shopping Star θα συνεχίσει και με ποιον είναι θέμα του σταθμού και δεν είναι θέμα να το ανακοινώσει μια παρουσιάστρια η οποία έχει λύσει τη συνεργασία της με τον σταθμό. Μα δεν είπε επίσημα. Κάτι όμως η Βίκη για αυτό. Εχθές είπε ότι ξέρω ότι θα συνεχιστεί κτλ. Δηλαδή κάπου. Δεν είπε όμως το άκουγα κάνει, εγώ. Δεν το προτείνω. Επιβεβαίωσε ότι την επόμενη σεζόν. Λίγο θέλει. Ένα μάζεμα αυτής της κατάστασης στο σταθμός. Τώρα εγώ οφείλω να υπερασπιστώ τη Βίκη Καγιά, γιατί τα τελευταία 100 χρόνια, ακόμα και το όταν έκανε το πρωινό στον Αντένα, που το πρωί έβγαινε και βγαίνανε όλες οι εκπομπές και μπύρι, και έλεγε τώρα αυτή πρέπει να εξαφανιστεί, να μην ξαναβγεί από το σπίτι με αυτά που άκουσε. Βγαίνανε όλοι. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ τραβηγμένο. Και πολύ έντονο. Και την έβλεπε χαρούμενη μετά σε μία εκδήλωση έτσι. Να κάνει δηλώσεις και να μιλάει. Είναι αυτό το στυλ της, δεν μπορείς αυτό. Ναι, ξέρεις παιδιά, δεν αρέσει αυτό. Δεν είναι η μόνη που έχουν πολεμήσει. Και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Θέλω να πω ότι απαντάει πάντα. Ναι, δεν κρύβεται από τις κάμερες. Δεν είπαμε ότι κρύβεται, είπαμε όμως ότι αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιες φάσεις και σε κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να θέλει ο σταθμός. Δεν θα συνεχιστεί το Shopping Star. Θα συνεχιστεί το Shopping Star, αλλά αυτό το πράγμα εμείς το λέμε σαν ρεπορτάζ με τη μέχρι τώρα στιγμή του κανάλι. Εγώ το λέω σαν τηλεοπτική συντάκτρια. Δεν κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι άκουσα στο διάδρομο. Ρωτά στο σταθμό και σου λέει ναι, εμείς θα το συνεχίσουμε το Shopping Star. Ένας άνθρωπος όμως, το οποίο λέει το συμβόλαιο, δεν είναι λογικό να πει ότι παιδιά γι' αυτά θα ρωτήσετε το κανάλι, γιατί εγώ πια δεν θα είμαι σε αυτό και δεν ξέρω τι θα κάνει ο σταθμός. Το ορθό που λέμε, αυτό θα ήταν ναι, το ορθό. Εγώ δεν αυτό το είπε φαντάζομαι. Όμως με αρνητική διάθεση. Ως καλό το γιατί είπε ότι θα συνεχίσει. Δεν είπαμε αυτό ότι υπάρχει κάτι αρνητικό που είπε χθες η κυρία Καγιά και που ενοχλήθηκε ο σταθμός από το περιεχόμενο. Είπαμε ότι υπάρχει μια τρομερή εξωστρέφεια. Μονόμπατη για να το πω λαϊκά. Και αυτή τη στιγμή ο σταθμός δεν έχει μιλήσει για αυτή τη λύση της συνεργασίας, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Δεν μπορεί να μιλήσει από τη στιγμή που δεν έχει λήξει το συμβόλαιο. Θα φανεί στο τέλος, εγώ θεωρώ. Δεν έχει γίνει ούτε διαρροή. Στο τέλος της σεζόν. Δεν θέλει ο σταθμός να τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Εγώ πάντως άσχετα, όλες αυτές τις συνθήκες για μένα είναι πολύ αγχώδεις. Δεν είναι απλές. Και δύσκολες. Και για μένα ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι το πώς φεύγεις. Όχι το πώς πας κάπου. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Και δείχνει και πολλά. Πάρα πολλά. Και για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για τους παρουσιαστές, αλλά και για τα κανάλια. Και δεν είναι τηλεοπτικό, είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, εγώ... Δεν θα ξεχάσω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι παρότι έφυγα από τον Αντένα, βγάλανε ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου. Το κρατάω μες στην καρδιά μου και ακόμα γι' αυτό που δεν είναι τίποτα, είναι ένα χαρτί με 5 λέξεις. Το εκτιμώ πολύ και εκτιμώ τους ανθρώπους πάρα πολύ εκεί, γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι μου φέρθηκαν σωστά. Κατάλαβες, δηλαδή είναι αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λέω και για τις δύο πλευρές. Τιμάνε έναν άνθρωπο. Είναι, σε τιμάει αυτό. Τιμάει τα 10 χρόνια συνεργασίας. Βγάλανε ένα δελτίο τύπου και γι' αυτό θα σταματήσω να λέω και ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία.